Πάμε να καλωσορίσουμε στην πρώην μας συντροφιά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα σας, Υπουργέ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα. Καλημέρα στους ακροατές. Καλό μήνα να έχουμε. Ξεκινήσουμε αυτό το περιστατικό, κύριε Υπουργέ, που είχαμε στην Εύβοια με τον τύπο αυτό που χτύπησε το κλώτησε ακριβώς το ζωντανό. Έχει συλληφθεί ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι μάθαμε. Πρώτα απ' όλα, αυτός είχε και άλλες δοσοληψίες με την αστυνομία. Έχει παρελθόν δηλαδή. Ναι, όπως αποδείχθη, ναι. Κοιτάξτε, ήταν ένα επεισόδιο, η οικονόμη κυρία Αντωνοπούλου, το οποίο με υποχρέωσε να ασχοληθώ και για ουσιαστικούς και για συμβολικούς λόγους. Ξέρετε ότι η κυβέρνησή μας έχει καθιερώσει μια σημαντική νομοθεσία που αφορά την προστασία των ζώων και την προσπάθεια για να πει ένα τέλος στην κακοποίηση και των ζώων. Η βία απέναντι και στα ζώα στον 21ο αιώνα είναι απαραδίτη και θεωρώ ότι είναι θέμα ανθρωπιάς, παιδείας και πολιτισμού όλων μας να τηρούμε αυτόν τον νόμο. Καθώς όμως υπάρχουν σημαντικά τμήματα, για να είμαστε ειλικρινείς, της κοινής γνώμης, τα οποία δεν δείχνουν την αρμόζουσα ευαισθησία. Όχι μόνο δεν δείχνουν, αλλά θεωρούν ότι είναι και μαγιά, να το πούμε έτσι, να κάνουν και σχετική ανάρτηση από το βίντεο στα social media. Και δυστυχώς χθες είχαμε και περίπτωση, και λυπάμαι που το λέω, και μάλιστα νέων ανθρώπων, και λυπάμαι διπλά για αυτό, και δεν μπορώ να διανοηθώ νέα παιδιά να σκέφτονται με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο, να προκαλούν το κοινό αίσθημα όλων των υπολείπων. Ήθελα λοιπόν να δείξω ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία είναι εδώ για να τηρούν με αυστηρότητα και αυτόν τον νόμο. Όλους τους νόμους, οι νόμοι είναι νόμοι και ισχύουν για όλους και οφείλουμε να τους τηρούμε όλοι τους νόμους. Αυτό ισχύει και για τον συγκεκριμένο νόμο. Αφήστε που έχει αποδειχθεί ότι όσοι συμπεριφέρονται με βία και αγριότητα απέναντι στα ζώα, είναι μαθηματικός και λογικός βέβαιον ότι το ίδιο θα κάνουν και το ίδιο κάνουν απέναντι και στους ανθρώπους. Και εδώ έρχεται, κύριε Οικονόμου, και το σημείο που είπατε. Ο συγκεκριμένος, ναι, είναι σεσημασμένος, έχει συλληφθεί και έχει καταδικαστεί μάλιστα το 2017 για ναρκωτικά, για υπόθεση ναρκωτικών από την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα. Τώρα βρήκε την στιγμή και τον τρόπο και την ευκαιρία να ξεδιπλώσει τα βία ένστικτά του απέναντι σε ένα ζωάκι, σε ένα γατάκι πέρα στην Εύβοια. Αυτό λοιπόν είναι κορυφαίο γεγονός, ούτως ή άλλως, και σωστά παρενέβητε εσείς, κύριε Υπουργέ, και οι αρμόδιες υπηρεσίες, και θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα όμως έχουν μια σειρά παραβατικών συμπεριφορών στο δρόμο, κύριε Υπουργέ. Τροχέα, κόντρες, κόκκινο, μέθη. Δηλαδή στο δρόμο γίνεται ένα ψηλό αλαλούμ. Καθημερινά έχουμε περιστατικά. Με το τραγικό τελευταίο περιστατικό στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Και στη Λέα, βέβαια. Αυτή τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης δεν εννοούμε, κύριε Υπουργέ, εδώ στην Ελλάδα να καταλάβουμε ότι είναι πραγματικά. Να τη σεβαστούμε. Όχι για βέβαια να σταματήσουμε, να ρεμβάσουμε, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να κατέβουμε να πάρουμε κάτι από το μπαγκάζ. Αυτά τα κάνουμε σε ένα πάρκινγκ, σε ένα σταθμό τέλος πάντων που σταματάς για όλους αυτούς τους λόγους. Ότι εκεί είναι για λόγους υγείας και έκτακτης ανάγκης, ακριβώς όπως είναι και το όνομά της. Ναι. Συμμερίζομαι τις περιγραφές που κάνετε, μπορούσαν να υποθούν και πολλά και άλλα διάφορα πράγματα, γιατί όλοι μας στεκόμαστε στην περιγραφή των προβλημάτων. Την ίδια ώρα επισημαίνω ότι το Υπουργείο μας και η Γενική Αστυνομία υλοποιούν συγκεκριμένα σχέδια τα οποία φέρνουν αποτελέσματα και τα οποία καλό είναι να τα δείχνουμε και να τα προβάλλουμε για να γνωρίζουν οι πολίτες ότι δίπλα σε κάθε παράβαση, δίπλα σε μια αλαζονική και απαράδεκτη και παράνομη συμπεριφορά, υπάρχει η δράση του κράτους και της πολιτείας, η οποία οφείλει να υπάρχει για να ενισχύεται η εμπιστοσύνη. Τιμωρία αυστηρή υπάρχει, κύριε Υπουργέ. Για παράδειγμα, για αυτόν τον τύπο που έκανε κόντρες και νεπλέξαν 5 αυτοκίνητα, ευτυχώς χωρίς να έχουμε κάποιο χειρότερο. Δεν θέλω να πω, κύριε Οικονόμου, σε περιπτωσιολογία. Αν ξέρετε κάτι όμως, τίποτε δεν ξεφεύγει από τον έλεγχο της ελληνικής αστυνομίας. Και θέλω να υπογραμμίσω κάτι. Πριν λίγες ημέρες είχαμε μία από τις πιο μαζικές εξόδους της ελληνικής ιστορίας. Σωστά. Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα. Θέλω να επισημάνω ότι στο εθνικό οδικό δίκτυο δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός. Στο εθνικό οδικό δίκτυο. Ναι, ναι, σωστά το λέτε, ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως σε νησιά, χάσαμε λίγους, είναι η αλήθεια, ανθρώπους, και ένας να χάνεται είναι τραγικό και δεν το δέχομαι. Αλλά υπάρχει μια βελτίωση σε ό,τι αφορά την εικόνα στο εθνικό οδικό δίκτυο. Στον κώδικα, κύριε Υπουργέ. Είμαι πολύ ευαίσθητος και θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες μέρες μια πολύ οργανωμένη δράση της ελληνικής αστυνομίας στο θέμα που θίξατε με τη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης.
την οποία είναι απαράδεκτο ορισμένοι συμπολίτες μας να την χρησιμοποιούν. Γιατί ένας εξ αυτών έχασε και τη ζωή του, κύριε Υπουργέ. Να μην αντιλαμβάνονται ότι δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα. Όταν λέτε δράση, τι θα βάλετε συνεργεία, δηλαδή να κόβουν κλίσεις, τι θα κάνετε? Έχουμε επεξεργαστεί ένα σχέδιο ολοκληρωμένο. Ναι, οι κλίσεις όχι, δεν θα πέφτουν επί τόπου, θα έρχονται στα σπίτια σας. Συγγνώμη για το. Α, κατευθείαν. Εντάξει, και σε εμάς, άμα κάνουμε παράβαση, δεν το συζητώ. Όλο τον κόσμο, όποιος είναι παραβάτης, αυτό εννοώ. Το θέμα όμως είναι, κύριε Υπουργέ, να υπάρχει ένα πρόσταχο. Ένα πρόστιμο, το οποίο με συγχωρείτε, να είναι δυσβάσταχτο, προκειμένου να το ξανασκεφτεί ο άλλος να ξαναμπεί στη λωρίδα. Αποτρεπτικά. Όχι να είναι ένα πρόστιμο 50 ευρώ, το οποίο δεν σου λέει ο καθένας εντάξει θα το πληρώσω. Λέει, πρέπει να είναι ένα λεγόμενο τσουχτερό πρόστιμο. Δεν έχω αντίρρηση. Το βασικό που πρέπει να επεδοθεί από όλους είναι ότι οι νόμοι είναι νόμοι, ισχύουν για όλους και τηρούνται για όλους. Θέμα αλλαγής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό αφορά το θέμα του κώδικα. Είναι ένα θέμα στο οποίο εμπλέκονται μια σειρά. Το λέω γιατί έχουμε μεγάλα όρια, λένε κάποιοι, μέσα στις πόλεις. Ας πούμε στο εξωτερικό, σε πολλές πόλεις, που τυχαίνει να έχω πάει και εγώ και να έχω οδηγήσει. Πρώτον, άμα πας πάνω από 20-30 χιλιόμετρα που είναι το όριο, σε έχει τσιμπήσει η κάμερα και σου έχει σταλεί το πρόστιμο στη χώρα που είσαι. Αλλά τα όρια δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Τα δικά μας είναι πολύ ψηλά. Το σκέφτεστε αυτό? Αυτό είναι ένα θέμα συνέργειας και συνεργασίας με μια σειρά άλλους φορείς και με το Υπουργείο Μεταφορών και με κοινωνικούς φορείς. Δεν θέλω να σας δώσω μια απάντηση. Δεν πιστεύω ότι πρέπει ένας υπουργός μόνος του να προκαθορίζει αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια πολύ σοβαρή και συστηματική προετοιμασία γύρω από αυτό το ζήτημα. Τώρα, λίγο πριν. Ναι, ολοκληρώστε. Όχι, γύρω από αυτό το θέμα έχω ολοκληρώσει. Απλώς σκέφτομαι, με αφορμή και την πρώτη συζήτηση, ότι υπάρχουν μια σειρά προβλήματα αυτή την εποχή στη χώρα. Ο τομέας, βέβαια, της ασφάλειας είναι κάτι ξεχωριστό. Η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας σε αεροδρόμια και σε μεγάλους προορισμούς είναι κρίσιμη και σημαντική για να διασφαλίσουμε την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη. Αλλά θέλω να είμαστε μέσα και στο κλίμα των ημερών. Βλέπω και συμμερίζομαι από παντού πολύ σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει και αφορά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Καλούμαστε να πληρώσουμε όλοι και θεωρώ ότι η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ σημαδιακή και προάγγελος των μεγάλων λύσεων πρόκειται να δώσει την Αλεξανδρούπολη. Μέσα στο μήνα. Βεβαίως, νομίζω ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αλεξανδρούπολη, η παρουσία εκεί του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Πρωθυπουργών γειτονικών κρατών για τα εγκαίνια. Δείχνει τη σημασία του έργου. Βέβαια, πρόκειται για ένα ξεχωριστό έργο, την αποθήκευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο ενισχύει πάρα πολύ την δυνατότητα αυτονομίας και της χώρας και ολόκληρης Ευρωπαϊκής Υπήρου από το ρωσικό αέριο, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία αφορά και τη σταθερότητα και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και μακροπρόθεσμα και τις τσέπες όλων των Ελλήνων. Και το δεύτερο που θέλω να υπογραμμίσω είναι η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού μέσα σε αυτό το μήνα να δοθεί ένα χτύπημα ουσιαστικό στην ακρίβεια και στους βαρύτατους λογαριασμούς που πληρώνουμε όλοι στο ηλεκτρικό ρεύμα, να επανέλθουμε περίπου στο στάτους που βρισκόμασταν πριν σε ό,τι αφορά το ποσό που καλείται να πληρώνει το κάθε νοικοκυριό και η κάθε επιχείρηση, με μια μικρή επιβάρυνση, με μια λογική επιβάρυνση. Νομίζω ότι είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Το περιμένουμε, Υπουργέ, πώς και πώς. Πάμε λίγο πολύ τώρα. Λογικά το περιμένει όλη η κοινωνία. Ακριβώς. Πάμε να μας πείτε λίγο τώρα, γιατί το καλοκαίρι σιγά σιγά πλησιάζει και ο φόβος όλων μας φυσικά είναι οι πυρκαγιές, με την ελπίδα να μην ζήσουμε αυτό που ζήσαμε το περσινό καλοκαίρι. Πώς ετοιμάζεστε γι' αυτό? Κοιτάξτε, θέλω να υπογραμμίσω καταρχήν ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει και είναι ήδη πραγματικότητα ένα ξεχωριστό Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο προείσταται ο κ. Στυλιανίδης, το οποίο έχει κάνει μια πολύ σημαντική προεργασία, στην οποία συνεργάζεται η ελληνική αστυνομία με τις κατάλληλες περιπολίες. Από φέτος υπάρχει δράση και των ενόπλων δυνάμεων στο συγκεκριμένο κομμάτι και αξιοποίηση πάρα πολύ σημαντική των εθελοντικών οργανώσεων. Άρα υπάρχει ένα ευρύ πλέγμα. Δηλαδή αυτό το καλοκαίρι, υπάρχει ένα ευρύ πλέγμα. Υπάρχει ένα ευρύ πλέγμα δυνάμεων που έχουν κινητοποιηθεί, πρώτον. Δεύτερον, το δικό μας Υπουργείο εμπλέκεται στο ότι από εδώ διεξάγονται όλες οι διαδικασίες που χρειάζονται για την ενοικίαση των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Διαδικασίες αυτές από την πλευρά μας έχουν εγκαίρως ολοκληρωθεί. Άρα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης των Κρίσεων θα έχει στη διάθεσή του όλα τα μέσα τα οποία έχει ζητήσει. Επομένως, είμαστε σε καλό επίπεδο, λέτε. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά όλων μας
να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα να συνδράμουμε αυτό το έργο για να πάνε όλα καλά. Τώρα, κάτι ακόμα, κύριε Υπουργέ, για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Έχει πέσει πολύ μελάνη για αυτό το θέμα, βραφτεί πολλά. Γιατί πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Γιατί όμως? Πότε θα είμαστε έτοιμοι να μπουν αυτές οι ομάδες μέσα? Αυτό που έχει σημασία, κύριε οικονόμου, είναι ότι η ασφάλεια στα πανεπιστήμια είναι εγγυημένη από την ελληνική αστυνομία, ναι, παντού και όπου χρειάζεται και τώρα. Πώς είναι εγγυημένη, όλα επεισόδια έχουμε και φασαρίες. Όχι, όχι, δεν είμαστε, ένα λεπτό. Είμαστε, εμείς εγγυόμαστε την αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων, κύριε οικονόμου. Ναι. Πριν 5-6 μέρες. Είχαμε ιστορίες πάλι στα πιθήτα. Ένα λεπτό. Γινόταν η κατασκευή της νέας βιβλιοθήκης στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκεί που επί 34 χρόνια υπήρχε μια παράνομη κατάληψη. Η ελληνική αστυνομία ήταν εκεί, ήταν και μέσα στο πανεπιστήμιο και στον περιβάλλοντα χώρο για να διασφαλίσει, ναι, ότι. Εγώ λέω για το ειδικό σώμα τώρα που προετοιμάζεται. Ένα λεπτό. Θα μπει. Ένα λεπτό, γιατί. Γιατί υποτίθεται ότι θα μπείτε στα κάμπους, να είσαστε εκεί. Ένα λεπτό, γιατί το πιο σοβαρό. Και προετοιμάζεται εδώ και χρόνια. Ναι. Όχι, ένα λεπτό. Εσάς αυτό που πρέπει να σας ενδιαφέρει είναι αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει την κάθε ελληνική οικογένεια. Τα παιδιά μας που είναι στα πανεπιστήμια και οι καθηγητές τους. Να είναι και να αισθάνονται. Όχι, μας ενδιαφέρουν και οι θεσμικές παρεμβάσεις όταν αναγγέλλονται. Αυτό είναι πολύ σοβαρή θεσμική παρέμβαση που σας λέω, διότι η αστυνομία ήδη παρεμβαίνει. Ναι, αλλά είναι έκτακτη παρέμβαση αυτή, δεν είναι θεσμική. Δεν είναι έκτακτη, είναι θεσμικότατη. Όλη μέρα η αστυνομία κοιμάται μέσα στα πανεπιστήμια. Όχι. Καταρχήν, κύριε οικονόμου, αστυνομία πρέπει να υπάρχει στα πανεπιστήμια που υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια που υπάρχει το πρόβλημα, είναι συγκεκριμένα τα πανεπιστήμια. Έτσι είναι. Ένα από αυτά είναι και το ΑΠΙΦΙΤΑ, ένα άλλο είναι η ΑΣΟΕ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, mm-hmm, και η Πανεπιστημιούπολη και η Πολυτεχνείο Ζωγράφου, που είναι χώροι. Άρα δεν χρειάζεται, λέτε, αυτό το σώμα. Όχι, θα πηγαίνετε εκτάκτως. Όχι, δεν είπα ότι δεν χρειάζεται. Γιατί είναι την προεκλογική υπόσχεση της Νέας Δημοκρατίας αυτή. Ευχαριστώ, κύριε Αντωνοπούλου. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι την υλοποιούμε. Μισό λεπτό όμως, αυτό, ρωτάμε, αυτό, ναι, που έχει ενδιαφέρον. Ωραία, πείτε μας, λοιπόν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως για τους ακροατές είναι να γνωρίζουν ότι ήδη η αστυνομία, όποτε χρειάζεται στο πανεπιστήμιο. Είναι εκεί, μα το παρακολουθούμε. Δεν είπε κανείς όχι τώρα, γι' αυτό. Πάμε τώρα στις ομάδες προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αυτό που εσείς ονομάζετε πανεπιστημιακή αστυνομία. Mm-hmm. Τέλη Μαΐου ολοκληρώνει την εκπαίδευσή της. Είναι 300 αγόρια και 100 χωρίσια. Είναι όλοι πτυχιούχοι πανεπιστημίων. Είναι πλέον ειδικοί φρουροί της ελληνικής αστυνομίας. Mm-hmm. Θα διατεθούν σε πρώτη φάση για περιπολίες στους περιβάλλοντες χώρους συγκεκριμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αυτόν που είπατε, τα κάμπους, τα μεγάλα και η ΑΣΟΕ. Στα μεγάλα κάμπους. Αναμένουμε, γιατί οφείλουμε να τηρούμε την νομιμότητα, αναμένουμε την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς υπάρχουν ομάδες καθηγητών, υπάρχουν φορείς προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας για το αν ο νόμος είναι συνταγματικός ή όχι. Αναμένουμε την απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας. Για να μπουν μέσα, λέτε τώρα. Η οποία ελπίζω και πιστεύω ότι θα κρίνει υπέρ της συνταγματικότητας του σχετικού νόμου, καθώς και τις Βρετανικές αρχές να τοποθετήσουν τα τουρνικέ, τα οποία είναι στα σχέδια ασφαλείας. Ακόμα δεν έχουν φτιάξει ένα τουρνικέ. Γιατί βασική δουλειά των ομάδων προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα είναι η ελεγχόμενη είσοδος. Σωστά, ταυτότητες και τα λοιπά. Ακριβώς. Και συνεπώς χρειαζόμαστε. Συνεργάζονται οι Βρετάνοι, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό ήταν ένα πρόβλημα διαχρονικό. Υπάρχει συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές. Ελπίζω να ολοκληρώσουν και εκείνη την αποστολή τους σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική αστυνομία. Εμείς είμαστε 100%. Άρα, λέτε εσείς, το Μάιο, τέλος Μαΐου, θα περιπολούν γύρω. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Για παράδειγμα, τώρα μας στέλνει ο ακροατής μας ο Στέλιος. Λέει, από τον Κολονό θα μπορούμε να περνάμε ασφάλεια χωρίς να φοβόμαστε μήπως μας κλέψουν ή να μας κάνουν οτιδήποτε χειρότερο. Το λέει για τα κορίτσια που είχαν απαχθεί εκεί, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε το θέμα, και είχαν κακοποιηθεί. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε διπλασιάσει, παραπάνω από διπλασιάσει, τις περιπολίες στους δρόμους της Αθήνας, στους δρόμους όλου του λεκανοπεδίου Αττικής. Και αυτό είναι ο λόγος που έχει μειωθεί η εγκληματικότητα που αφορά την ελληνική οικογένεια γύρω στο 30%. Τώρα, κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, σε περίπτωση που, και το ευχόμαστε όλοι φυσικά, περάσουμε αλόβητοι από αυτό το φετινό καλοκαίρι, θα είναι κατάλληλη περίοδος του Σεπτέμβριος για να εξεγγελθούν οι εκλογές? Και Αντωνοπούλη, για αυτό το θέμα, με πολύ κατηγορηματικό και ξεκάθαρο τρόπο έχει μιλήσει ο μόνος αρμόδιος πρωθυπουργός της χώρας. Εντάξει, ρωτάμε και τη δική σας την άποψη, γιατί είστε έμπειρος στο θέμα. Έμπειρος και εκλογολόγος. Έτσι. Εντάξει, το ότι η επαγγελματική μου πορεία έχει σχετιστεί με εκλογές, με μετρήσεις, με στρατηγική κλπ. Είναι άλλο θέμα. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Εσείς τι θα λέγατε στον πρωθυπουργό, να πάει ή να μην πάει? Το έχει πει με σαφή τρόπο ο πρωθυπουργός. Αν σου έλεγε, Τάκη, τι να κάνουμε, πότε να βρω ευκαιρία για εκλογές? Με απολύτως σαφή τρόπο ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει
όλο το χρονικό της διάστημα και τότε θα τεθούν τα ζητήματα στον ελληνικό λαό. Πιστεύω, είμαι αισιόδοξος ότι θα ξαναδώσει μια νέα αυτοδύναμη πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.